Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε με DJI Mini 2 και θα δούμε λίγο, γιατί υπήρξαν κάποιες αναφορές ότι με την 1.4.8 έκδοση, την beta αυτή που έχουν βγάλει και δουλεύει τέλος πάντων τελικά, έχουμε μειωμένη εμβέλεια. Είμαι στο κλασικό σημείο που πετάω έτσι συνήθως και κάνω τα range test. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει άνετα 3 χιλιόμετρα με την προηγούμενη έκδοση. Πάμε λοιπόν να πετύχουμε τον ίδιο στόχο. Εντός πόλης δεν είχα κάποιο θέμα που έκανα κάποιες πτήσεις, αλλά πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Ξεκινάμε εγγραφή και πάμε για την απογείωση. Λίγο αέρα έχει, δεν νομίζω να επηρεάζει. Απομακρυνόμαστε λίγο και απάνω. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν νομίζω να μας δημιουργήσει πρόβλημα ο αέρας. Ας πάμε στα 60 μέτρα και βλέπουμε. Ωραία μέρα σήμερα, καθαρή ατμόσφαιρα, βλέπετε, φαίνεται μέχρι κάτω η θάλασσα. Και πάμε, είμαστε με την 148 S21 Plus στο τηλέφωνο, γιατί με την 14 δεν δουλεύει το S21. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε από άποψη εμβέλειας. Θυμίζω και πάλι, είμαστε με το Mini 2. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 500 μέτρα και προχωράμε. Κατεβάζουμε και λίγο την κάμερα. Πάντα μαλακές κινήσεις, normal mode. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι σε αυτή την περιοχή εδώ είναι η περιοχή που χρησιμοποιώ για να κάνω τα range test, επειδή είναι πολύ ανοιχτή, όπως βλέπετε είναι μια μεγάλη πεδιάδα με κάποιους μικρούς λόφους. Εδώ έχω πετύχει 3 χιλιόμετρα με το Mini 2 με κάποια μικρή δυσκολία όταν ήμουν στα 3 χιλιόμετρα, και 3 χιλιόμετρα με το Air2S όπου δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Προχωράμε, φτάσαμε στο χιλιόμετρο. Μπορούμε να δώσουμε και λίγο ύψος ακόμα. Να πάμε στα 70. Ας πάμε στα 75. Strong wind warning. Να κατέβουμε λίγο. Συνεχίζει το strong wind warning. Δεν θα μας αφήσει να κάνουμε τη δοκιμή μας. Έχουμε κατέβει, προφανώς υπάρχει κάποιο ρεύμα και επηρεάζει. Για να δούμε. Ας πάμε στα 2 χιλιόμετρα και βλέπουμε. Εδώ το τηλέφωνο βουίζει κιόλας, η δόνηση, για να με ειδοποιήσει ότι έχει strong wind warning. Έφυγε το στόχο, άρα ήταν κάποιο ρεύμα εκεί το οποίο του έκανε λίγο δύσκολα τα πράγματα και μας έβγαλε την ειδοποίηση. Είμαστε 1800 μέτρα και ανεβαίνουμε. Δεν βλέπω να έχει κάποιο πρόβλημα η 1.4.8, άρα όλες οι εικασίες που υπάρχουν, υπήρχαν, δεν ξέρω και εγώ τι, φαίνεται ότι δεν ισχύουν. Εφόσον έφυγε το strong wind warning, να δώσω και λίγο ύψος στα 65 για να βοηθήσουμε την τηλεκατεύθυνση. Οπ, έκανε ένα. Εδώ μας κάνει κάτι νερά. Δώσουμε λίγο ύψος. Πάμε στα 90. Μας κάνει κάτι νερά εδώ. Κοίτα τώρα, αν
ας πούμε φτάσουμε στα 2,5 χιλιόμετρα και είμαστε εντάξει, δεν θα θεωρήσω ότι υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που με την προηγούμενη είχαμε φτάσει στα 3,000. Όπως φαίνεται όλα καλά είναι. Ας το κρατήσουμε λίγο πιο απομακρυσμένο από το σώμα για να βοηθήσουμε τις κεραίες. Κοιτάξτε, ανέβηκε πάλι το σήμα. Με το που απομάκρυνε λίγο το χειριστήριο από το σώμα, οι κεραίες δουλεύουν καλύτερα, αυτά το ξέρετε. Άμα είναι κοντά δηλαδή, επηρεάζουν. Και να πω κάτι και λόγω επαγγέλματος, εάν οι κεραίες αγγίζουν γύρωση, εμείς είμαστε γύρωση, αυξάνονται τα στάσιμα κύματα της κεραίας, άρα μειώνεται, για να το πούμε με απλά λόγια να μην σας μπερδεύω, και η ποιότητα λήψης αλλά και η ισχύ εκπομπής, γιατί ουσιαστικά την καταναλώνει η γύρωση. Weak signal adjust antennas. Για να δούμε. Ναι. Παιδιά, όχι, έκανε ένα λιγάκι. Να κάνει τώρα πάλι. Πάμε να γυρίσουμε. Τώρα πετάω με το χάρτη. Όχι, όχι, δεν τίθεται θέμα. Αφήνω λίγο τον γκάζι για να κάνουμε πιο απότομη επιστροφή. Και πάμε προς το γυρισμό. Μπορεί να μας κάνει τίποτα το βίντεο εδώ πέρα. Θεματάκια, να διορθώσουμε λίγο την πορεία μας. Ναι, το βίντεο έχει παγώσει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα με την κατεύθυνση. Είμαστε στα 3 χιλιόμετρα. Λογικά θα επανέλθει και το βίντεο. Εγώ πετάω αυτή τη στιγμή με το χάρτη και περιμένω να έρθει πίσω και το βίντεο feed, το οποίο επαναλαμβάνω έχει παγώσει. Να το, και επανήλθε. Λοιπόν, άρα εντάξει, αυτό είναι θέμα του mini. Οι κεραίες είναι στα πίσω πόδια του drone και όταν το γυρίζουμε φάτσα σε μας, δεν βλέπουμε τις κεραίες καλά καλά και ίσως αυτό να δημιουργεί προβλήματα. 2 μπάρες σήματος λοιπόν, 2,5 χιλιόμετρα, χάσαμε λίγο το feed εκεί περίπου στα 3 χιλιόμετρα με 2.800 μέτρα, αλλά το ξαναβρήκαμε και επιστρέφουμε κανονικά. Συγγνώμη, ήταν μια μύγα πάνω στο δάχτυλό μου και την έδιωξα και χτύπησα τον μοχλό. Και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε αυτή τη δοκιμή, να δούμε αν προλάβουμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, να δείξουμε κάτι. Ίσως να βγάλουμε έτσι και καμιά φωτογραφία. 22 δορυφόροι, πολύ σταθερά, 64% μπαταρία, παρόλο που έχει λίγο αέρα τελικά, από ό,τι φαίνεται έχει αέρα. Να το πάλι, έχει ένα ρεύμα εδώ ξεκάθαρα, είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο που μας βρήκε και πριν έφυγε το wind warning. Είναι το mini, είναι αυτό το πράγμα, είναι αυτό το πράγμα το mini, το οποίο μας κάνει να το αγαπάμε τόσο πολύ. Χαμηλώνω λίγο ύψος, πάμε στα 75 μέτρα, ίσα ίσα απλά για να το βοηθήσω στην επιστροφή. Ταχύτητά μας είναι μια χαρά, δεν επηρεάζει, είναι πλάγιος ο αέρας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι με τοπικός ούτε από πίσω, οπότε μάλιστα. 2 μπάρες σήματος, δεν χρειάζεται να μας προβληματίζει αυτό πολύ. Θα περίμενα να έχει καλύτερο σήμα εδώ πέρα, να ανεβαίνει τώρα λίγο, αλλά σας είπα οι κεραίες είναι στα πίσω πόδια. 2 μπάρες σήματος, το feed μας είναι μια χαρά, κατεβάσουμε και λίγο την κάμερα. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μάλιστα μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Να, ανέβηκε και το σήμα. Να κάνουμε έτσι και ένα. Εδώ. Βάζουμε και την κάμερα μας κάτω. Μερικές λήψεις οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Θα κάνω ένα βίντεο, σας το έχω υποσχεθεί.
μου το έχουν πει και πολλοί φίλοι με ιδέες για λήψεις, τις οποίες θα μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε σε κάθε βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι όταν το Mini 2 έχει στραμμένη την κάμερα 90 μοίρες κάτω, μειώνει την ταχύτητα περίπου στο μισό, στα 4 μέτρα. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό, μπορεί για κάποιο λόγο θα το έχει κάνει τη DJI, αλλά όπως βλέπετε, άμα την ανεβάσουμε και μόλις φύγει από τις 90 μοίρες, μας κάνει κάποια σπασιματάκια εδώ, μόλις φύγει από τις 90 μοίρες, τότε η ταχύτητα επιστρέφει πάλι στο κανονικό, που είναι 10 μέτρα το δευτερόλεπτο. Επιστρέφουμε. Εδώ είναι ο ήλιος. Να κάνουμε. Ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ να πετάω πλάγια και γενικώς συνήθως το ξεχνάω να το κάνω σαν κίνηση. Γι' αυτό και θα κάνουμε ένα βίντεο. Πρέπει να προσέχουμε όταν πετάμε πλάγια. Δεν έχει αισθητήρες ούτε το Mini 2 ούτε το Air 2S. Και πρέπει να προσέχουμε, να ξέρουμε, να βλέπουμε ότι ο χώρος στον οποίο πετάμε δεν έχει εμπόδια. Προφανώς εδώ δεν έχει εμπόδια, το βλέπετε, είμαι και στα 75 μέτρα, ουρανοξύστες εδώ δεν υπάρχουν, οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα. Πάω έτσι λίγο. Συνήθως πάντως οι απόστασεις που πετάω, εντάξει, κάναμε το range test τώρα και είμαστε μια χαρά, θα φτάσαμε τα 3 χιλιόμετρα και παραπάνω. Συνήθως η απόσταση που πετάω πάντως δεν ξεπερνάει τα 1000 με 1500 μέτρα συνήθως, όταν θέλω να πάω για να κάνουμε κάποια πλάνα κτλ. Εκτός και αν είναι να κάνουμε ταξίδι εντός εισαγωγικών, σε κανένα κουραζιερόπλο μέσα στη θάλασσα ή να πάμε σε κανένα νησάκι όπου μόνο ο προορισμός μπορεί να είναι κανένα χιλιόμετρο. Αλλά συνήθως εκεί παραμένω. Δηλαδή 3.000 μέτρα, το έχω πει και σε άλλα βίντεο, το θεωρώ υπερβολική απόσταση για να πάμε να τραβήξουμε πλάνα. Αντεβάσουμε λίγο, έχει ένα δρομάκι ωραίο εδώ. Θα πάμε στις 80 μοίρες, για να δούμε, 80 μοίρες που είναι σχεδόν κάθετο. Δεν μας σταματάει, δεν μας μειώνει την ταχύτητα. Οπότε, να, 80 μοίρες δεν μας μειώνει την ταχύτητα. Στις 90 όμως μας το μειώνει στο 4. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εντάξει. Okay. Είμαστε στα 500 μέτρα. Απόσταση από το σημείο απογείωσης. Να βρούμε κιόλας τώρα. Να είμαστε εκεί. Αρχίσουμε να κάνουμε την κάθοδό μας σιγά σιγά για να έρθουμε για προσγείωση. Είναι αυτό το Mini, είναι αυτό. Πετάς από όπου θέλεις, όπου θέλεις, όποτε θέλεις. Και παρόλο που έχει αέρα, συνεχίζει να ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Να δούμε τι θα κάνουμε με το Mini 3, αν θα υπάρξει. Και βλέπουμε. Πάντως δύσκολα αλλάζει το Mini 2. Κάπου εδώ είμαστε τώρα. Αλλά να είμαστε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο βάζω γυαλιά. Για να δω. Δεν φαίνεται πολύ σταθερό στον αέρα. Είναι ο αέρας, λέτε, που το επηρεάζει. Σαν πολύ αστάθεια μου φαίνεται. Δεν ξέρω μήπως θέλει κανένα IMU calibration ή κανένα... Εκτός και αν είναι οφθαλμαπάτη, απλά κουνιέται το σώμα. Και για να το δούμε εδώ από πάνω μας, να το φέρουμε.
Για να δούμε. Όχι, μάλλον κουνιέται το σώμα για να μπορέσει να αντισταθεί στον αέρα και από μακριά φαινόταν ότι πήγαινε πάνω κάτω και ερχόταν προς τα μας. Όχι, όχι. Είναι για να το ανεβάσω και λίγο πιο πάνω. Όχι, παιδιά. Όχι, ήταν οφθαλμαπάτη. Τσιμέντο. Είναι αυτό που σας είπα, είναι το Mini 2. Το οποίο νομίζω πρέπει να το βλέπετε και τώρα. Ερχόμαστε για την προσγείωσή μας με την Όπισθεν. Ό,τι και να πούμε, είναι ένα drone το οποίο δύσκολα ξεπερνιέται λόγω μεγέθους, ευκολίας, μπαταρίας, δηλαδή δεν ξέρω, σας λέω εγώ που πετάω και το Air 2S, αλλά έχω πετάξει και άλλα μεγαλύτερα ή μικρότερα, δεν ξέρω και εγώ τι. Ειδικά τώρα τον τελευταίο καιρό πέταγα πολύ το Air 2S. Εντάξει, σίγουρα έχει καλύτερη ποιότητα εικόνας, αλλά η ευκολία στο πέταγμα του Mini 2 δεν συγκρίνεται. Λοιπόν, αυτά. Είδαμε λοιπόν ότι η 1.48 beta version που κυκλοφορήσανε δεν έχει κανένα θέμα με την εμβέλεια, δεν επηρεάζεται καθόλου. Είχα φίλους στο κανάλι που με ρωτήσανε, το δείξαμε εδώ, το αποδείξαμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κάνουμε λοιπόν την αναβάθμισή μας κανονικότατα. Κλείνουμε και το βίντεο εδώ να μην γράφει άλλο. Κάνουμε την αναβάθμισή μας κανονικότατα και έχουμε την τελευταία έκδοση της DJI Fly 1.48, η οποία ευτυχώς δουλεύει πάρα πολύ καλά και ωραία και δεν έχουμε κολλήματα και τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, εγγραφή στο κανάλι. Μην ξεχάσετε να μου γράψετε από κάτω από πού μας βλέπετε, γιατί είναι πάντα ενδιαφέρον έτσι να ξέρω από ποιες περιοχές της Ελλάδας ή και του κόσμου μας βλέπετε. Γεια χαρά, τα λέμε σύντομα.